Μακεδόνες και Θρακιώτες συμπατριώτες. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς, όλους τους πολίτες της περιφέρειας για την απόφαση αλλά και την καθαρή εντολή σας να μας εμπιστευτείτε για τα επόμενα 5 χρόνια την πορεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μια εντολή που δεν επιδέχεται μια απλή μόνο ανάγνωση, αλλά ενσωματώνει τις ψηλές προσδοκίες της κοινωνίας, την ελπίδα, την αλλαγή, το αποτέλεσμα. Προσδοκίες για μια περιφέρεια που θα χαρακτηρίζεται από διακριτή οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική, από αποτελεσματικές υπηρεσίες, κοινωνική ευαισθησία και διαφάνεια παντού. Από τώρα πορευόμαστε μαζί, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς περιχαρακώσεις, καθαρά. Αυτή είναι η αμετακίνητη, ασυμβίβαστη προσωπική μου δέσμευση. Τονίζω ότι εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις. Είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας, σώμα του σώματος. Το μόνο που μας δεσμεύει είναι το μέλλον της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η προοπτική ισόρροπης ανάπτυξης που θέλουμε να δώσουμε στον τόπο μας, η ευημερία για τις οικογένειες αλλά και τα παιδιά μας. Επιζητούμε μια περιφέρεια στην οποία οι πολίτες έχουν πλήρη δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Μια περιφέρεια στην οποία ο αλλήλος σεβασμός ανεξαρτήτως θρησκείας, καταγωγής ή διαφορετικότητας θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Το έχω πει πολλές φορές. Είμαστε εδώ για να ενώνουμε τους πολίτες αυτού του τόπου, να θεμελιώσουμε μια βαθιά κοινωνική περιφερειακή συνοχή. Κυρίες και κύριοι, η περιφερειακή μας οικονομία βιώνει πιο έντονα από την άλλη Ελλάδα την εξέλιξη της κοινωνικής και αναπτυξιακής κρίσης. Όλα αυτά όμως που ζούμε και που οδήγησαν στην καταλυτική αποδόμηση που παρακολουθούμε έχουν αίτια. Και δεν προσδιορίζονται απλώς με όρους οικονομικούς. Η πραγματική χρεοκοπία και οι στερήσεις έχουν τις ρίζες τους σε μακρόχρονες νοοτροπίες και πρακτικές που τραυμάτισαν και αποσάρκωσαν τους αναπτυξιακούς μας νευρώνες, τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τις αυτονόητες αρχές και αξίες που οριοθετούν την έντιμη συμπεριφορά και διασφαλίζουν τα αποτελέσματα για την κοινωνία. Είναι καιρός και θα αλλάξουμε. Δεν θα σταθούμε αδρανείς στα παραγωγά αίτια. Μαζί θα διαμορφώσουμε την περιφέρεια του αύριο, μέσα από την κοινωνία, με νέους όρους και κανόνες, με ισχυρό όραμα, ρεαλισμό, αλλά και πεισματική βούληση. Βούληση για σύγκρουση, ρήξεις και ανατροπές, με νοοτροπίες που πρέπει να τελειώνουν μια για πάντα. Οφείλουμε να δομήσουμε την τοπική οικονομία και την ανάπτυξή μας, με όρους θεσμικής διαφάνειας αλλά και κοινωνικής ευθύνης που θα κρεμίσουν ό,τι μόλυνε τη μέχρι τώρα πορεία. Η περιφέρεια γίνεται πλέον θεσμός ανάληψης συνεχών πρωτοβουλειών, ενεργητικής και επιθετικής στάσης προς την ανάπτυξη. Υιοθετεί τις καλές πρακτικές από όπου και αν προέρχονται, φεύγει από την απλή διαχείριση. Είμαστε υποχρεωμένοι όχι απλώς να συγχρονίσουμε το βηματισμό μας, αλλά να τρέξουμε με όση δύναμη έχουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλιώς θα μείνουμε πίσω από όσα γύρω μας με καλπασμό και μεγάλη ταχύτητα εξελίσσονται. Δεν μας ταιριάζει η παραμονή στις ουρές των καταλόγων ανάπτυξης της Ευρώπης. Επιβάλλεται να φύγουμε από τις θέσεις αυτές, να πάμε επιτέλους εκεί που εκτρέφεται η ελπίδα και κυοφορείται το μέλλον. Σε όλα αυτά, σεβασμιότατοι κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι Κρυτάνης, κύριοι δήμαρχοι, αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί συμπολίτες, οφείλουμε να συνδράμουμε όλοι μας ανάλογα με τα φορτία εμπιστοσύνης που μας έταξε η κοινωνία μας. Κυρίες και κύριοι Θρακιώτες και Μακεδόνες συμπολίτες, σήμερα επιβεβαιώνουμε ότι είναι πρώτη μας προτεραιότητα οι διακριτικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις σε όλα εκείνα που δομούν την ανάπτυξή μας. Εργαζόμαστε και επιχειρούμε ήδη δια του νέου ΕΣΠΑ, όλων των αναπτυξιακών εργαλείων και των διακριτικών πόρων, να μεταβούμε σε μια αναδιαρθρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη και οικονομία. Εγκαταλείπουμε τη χρόνια διακριτική αδράνεια
που μετά την κρίση, ειδικά στον τόπο μας, έγινε άκρος εκείνη. Ψηλοαφίζουμε κάθε τι που θα καταστήσει την περιφέρεια περισσότερο ανταγωνιστική, εξωστρεφή, παραγωγική, βασισμένη στη γνώση, στην καινοτομία, και βλέπω εδώ τον Γενικό Γραμματέα της ΓΕΓΕ, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του και την έξυπνη εξειδίκευση. Σταθερό όμως, παράλληλο με όλα αυτά περίμενα μας, θα είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η καταπολέμηση της φτώχειας και το χτύπημα της ανέργειας. Πάμε, ονειρευόμαστε μια περιφέρεια στοχευμένα διεκδικητική, σταθερά μαχητική. Και βέβαια, κανείς δεν είπε ότι όλα αυτά τα βήματα θα είναι εύκολα. Η διοίκηση, κυρίες και κύριοι, έχει συνέπεια και θα επιδείξουμε το δέοντα σεβασμό στα θετικά της απερχόμενης, επιχειρώντας όμως τις πρέπεις, τις βαθιές διορθώσεις στα πλαίσια της ισχυρής λαϊκής εντολής που λάβαμε. Έτσι, πέραν των ΟΣΑΝ, η περιφέρεια θα αποκτήσει ενιαίο και αποτελεσματικό μηχανισμό λειτουργίας για την εκταχή εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα χτυπήσουμε τις χρόνιες δυστοκίες στην εξυπηρέτησή τους και θα δώσουμε μάχες με την αρνητικότητα, την αναβλητικότητα, τις πελατειακές σχέσεις, τα συμφέροντα, τις περίεργες και δεδαλώδεις διαδρομές που αποτελούν φυτόρια πλουτισμού και διαφθοράς. Αυτονόητο είναι ότι θεσμοθετούμε ανοιχτή συνεργασία με όλες τις αρχές του τόπου, με όλους τους δήμους, με όλους τους φορείς, με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τον επιχειρηματικό κόσμο και πολύ περισσότερο με τους πολίτες, και διερευνούμε τους τομείς στους οποίους μπορούν να επιτευχθούν αναπτυξιακές και κοινωνικές συνέπειες. Και αυτός ο τόπος μπορεί. Δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις ώστε η περιφέρεια να αποτελέσει τον leader, τον οδηγό σε μια ενιαία στρατηγική με κοινά αποδεκτές επιλογές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλων των παρατάξεων, κυρία την Περιφερειάρχη, οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλες. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα, οι στερήσεις και η καθημερινότητα της κοινωνίας. Εύχομαι να έχουμε μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο. Η δημιουργία, η δημοκρατία δεν είναι μια ανώδυνη διαδικασία. Απαιτεί κόπο, ψυχικό σθένος, γνώσεις, γυρή δουλειά και συνεχή επαγρύπνηση. Καλώ σε συμπόρευση όλες τις παρατάξεις για το καλό του τόπου μας και των συμπολιτών μας. Να αναδομήσουμε μαζί το θεσμό, απαιτώντας από τους πολίτες να μας κρίνουν σκληρά, να μην αρκούνται στα μικρά, αλλά να διεκδικούν κυρίως τα μεγάλα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από σήμερα είμαστε όλοι και Εύρυτες και Καβαλιώτες και Ροδοπίτες και Ξανθιώτες και Δραμινοί και Θασίτες και Σαμοθρακίτες. Είμαστε όλοι Θρακιώτες και Μακεδόνες. Είμαστε όλοι πολίτες της ίδιας περιφέρειας του τόπου μας. Μιας αδιάσπαστης περιφέρειας, της οποίας θα περιφρουρήσουμε την ενιαία λειτουργία, την εσωτερική της αλληλεγγύη και τη συνοχή. Όλοι μαζί θα εργαστούμε, μακριά από τοπικισμούς και ζημιογόνες αντιπαλότητες. Τελειώνοντας, επισημαίνω για μια ακόμη φορά ότι η περιφέρειά μας πρικίστηκε από τη φύση, από το Θεό, με το ισχυρότατο γεωγραφικό συγκριτικό πλεονέκτημα της στρατηγικής της θέσης, με μεγάλες δυνατότητες και εξαίρετο φυσικό πλούτο. Μπορούμε, αρκεί να το πιστέψουμε και να είμαστε αποφασισμένοι όλοι μας, σε όλα τα επίπεδα, παντού, κυρίως οι πολίτες, να χτίσουμε μια νέα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ένα πρότυπο διακριτής περιφερειακής οικονομίας και ανάπτυξης. Από εμάς και μόνον εξαρτάται. Από τώρα και μετά, η πραγματική μας νίκη, το όνειρό μας, είναι να κάνουμε έργο με αναδιαρθρώσεις, με μεταρρυθμίσεις, να βελτιώσουμε τα εισοδήματα και την ποιότητα της ζωής του κάθε συμπολίτη μας που μας έδωσαν τη σχετική εντολή. Εκεί, σε αυτή την πορεία, από εδώ και πέρα, συναντιόνται οι δρόμοι μας. Ευχαριστώ πολύ.